Κόρνερ για την ΑΕΛ. Πλασαριστά. Θα γίνει σέντρα σουτ. Δοκάρι. Πολύ καλή στιγμή για την ΑΕΛ στο τρίτο λεπτό. Χριστοδουλίδης θα κερδίσει. Περιμένει βοήθειες. Θα πασάρει. Θα γίνει το πλασέ σε κόρνερ με πολύ ωραία επέμβαση. Στατιώτης. Διαγώνα μεταβίβαση για Κορέν. Δεν φάνηκε πολύ. Θα κάνει εδώ όμως ωραία τρίπλα. Θα περάσει και θα σεντράρει χαμηλά. Ξέφυγε η μπάλα από τον Κυριάκου. Δεν μπορούν να απομακρύνουν πολύ μακριά τη ΑΕΛ. Ζήνωνο στο σουτ και γκολ για τον Απόλλωνα. Στο 19ο λεπτό. Ο νέαρχος Ζήνωνος, ο αρχηγός, είναι αυτός που σκοράρει ξανά. 4 γκολ από Απόλλωνας φέτος και τα 4 ήρθαν από αυτόν τον ποδοσφαιριστή που κάνει την διαφορά μέχρι στιγμής για τους γαλάζιους της Λεμεσού. Κόγιας κοντρόλαρε. Ζαχαρία περιμένει ο Χριστοδουλίδης μόνος. Θα πάρει μπάλα, θα σουτάρει, αλλά αυτό το σουτ δεν είναι τόσο δυνατό έτσι ώστε να φέρει την ισοφάριση για την ομάδα της Λεμεσού. Ο Κόγιας εκείνο το παιχνίδι πήρε την θέση του Μαρόσα. Να δούμε όμως τον Κορέν που ανεβαίνει επικίνδυνα για τον Απόλλωνα εντός περιοχής. Θα κάνει και το σουτ. Ο Κυριάκου, ωραία επέμβαση, θα στείλει σε κόρνερ. Μακρύνουν την μπάλα του Απόλλωνα. Λιπέρτης πάτησε πολύ ωραία. Εδώ υπάρχουν προϋποθέσεις. Ο Απόλλωνας κοντά στο 0-2. Δεν θα το κάνει. Εκπληκτική απόκρουση από τον Παναγιώτη. Εδώ ευκαιρία την ΑΕΛ. Κόγια στα πλασάρια. Έχει δεύτερη ευκαιρία. Αν είναι δυνατόν. Απίστευτη ευκαιρία. Είναι από αυτά που δεν χάνονται στο ποδόσφαιρο πραγματικά. Και γίνεται λάθος στην άμυνα της ΑΕΛ. Κερδίζει ο Ανδρέας Κωνσταντίνου. Θα πλασάρει και θα στείλει την μπάλα έξω. Ο Κόγιας θα φέρει την μπάλα στην περιοχή. Έγινε επισημή κεφαγιά από παίκτη του Απόλλωνα. Λάθος που γίνεται στην άμυνα της ΑΕΛ. Τσίμπησε ο Κωνσταντίνου και θα σκοράρει. 0-2 ο Απόλλωνας και κάπου εδώ το παιχνίδι τελειώνει. Βλέπουμε ξανά. Η λάθος πάσα που έγινε. Ο Κωνσταντίνου ήταν εκεί, τρίπλαρε και τον εξερχόμενο Κυριάκο και σε κενή εστία έκανε το 0-2. Κωνσταντίνου, ευκαιρία για νέο σουτ, το κάνει και η μπάλα θα περάσει λίγο έξω.